πορεία μας στους δρόμους υγείας. Στόχος μας, η κατανόηση και αντιμετώπιση προβλημάτων για να έχουμε καλύτερη και ομορφότερη ζωή. Φάνη, σε καλωσορίζω στους δρόμους υγείας. Καλησπέρα. Με έχει πιάσει λιγάκι τώρα λίγο κάτι διαφορετικό και γελάω, γιατί θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αμιγώς είναι κομμένο και ραμμένο πάνω σου. Θα μιλήσουμε για αθλητικές κακώσεις. Ναι. Έπιασα το στίγμα ότι είναι πάνω σου ακριβώς. Εντάξει, οι αθλητικές κακώσεις είναι ένα κομμάτι όπου όλοι οι φυσικοθεραπευτές ασχολούμαστε και οι παροχές που δίνουμε στους αθλητές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θεωρώ ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι όσων κάνουν αθλητισμό και για την πρόληψή τους, αλλά και για την αποθεραπεία τους μετά από κάποιο τραυματισμό. Αθλητική κακώση είναι ένας γενικός όρος. Περιλαμβάνει πάρα πολλά κομμάτια και οι ζημίες που μπορεί να πάθει ένας αθλητής είναι πάρα πολλές. Κάθε ζημιά έχει την ιδιαιτερότητά της, τον τρόπο διάγνωσής της και τη θεραπεία της. Κάποιες περιπτώσεις είναι εύκολες και κάποιες, κάποιες πιο δύσκολες. Κάθε μία όμως θέλει την βαρύτητά της, την προσοχή της, γιατί και κάτι απλό να έχουμε, αν δεν το προσέξουμε μπορεί να πάθουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η αθλητική λοιπόν κάκωση είναι μια κατηγορία από μόνη της ξεχωριστή και μάλιστα όλοι οι φυσικοθεραπευτές που ασχολούμαστε με αυτό εκπαιδευόμαστε ειδικά σε ξεχωριστά σεμινάρια και παίρνουμε συνεχώς ιδιαίτερη εκπαίδευση ώστε να βελτιώνουμε και τη γνώση μας αλλά και την παροχή υπηρεσιών μας απέναντι στον αθλητή. Ένας δηλαδή φυσικοθεραπευτής είναι πάντα με πτυχίο μέσα σε ένα γήπεδο, αν το πάμε στο γήπεδο, ότι θα είναι ο αθλητής. Η ερώτηση σου έχει ένα μεγάλο εύρος απάντησης. Ναι. Οι φυσικοθεραπευτές είμαστε επιστήμονες υγείας, οι οποίοι έχουμε τελειώσει το πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έχουμε πάρει την ανάλογη πιστοποίηση στην Ελλάδα, ή έχουμε τελειώσει τα ως τώρα ΤΕΗ, τετραετής φοιτηση, και έχουμε πάρει πάλι την ανάλογη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Mm-hmm. Το να αναγνωρίζει κάποιος έναν φυσικοθεραπευτή στο γήπεδο είναι εύκολο. Όλοι οι φυσικοθεραπευτές έχουμε ταυτότητα με τη φωτογραφία μας επάνω, με αριθμό Μητρώου, και έτσι καταλαβαίνει κάποιος αν αυτός που του μιλάει είναι φυσικοθεραπευτής ή όχι. Γιατί μπορεί και να μην είναι. Πολλοί μπορούν να δηλώσουν φυσικοθεραπευτές και να μην είναι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Δεν ελέγχεται αυτό όμως. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό. Δυστυχώς δεν ελέγχεται. Πολλοί δηλώνουν φυσικοθεραπευτές χωρίς να είναι επιστοποιημένοι φυσικοθεραπευτές. Μπορεί κάποιος να μην φοράει την ταυτότητά του, αλλά να την έχει πάνω του. Οι κανονικοί λοιπόν φυσικοθεραπευτές είναι υποχρεωμένοι στον χώρο που βρίσκονται και εργάζονται να έχουν την ταυτότητά τους με τον αριθμό μητρώου τους και τη φωτογραφία τους. Είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ναι, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και έτσι ο ασθενής ή ο αθλητής καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει. Είναι ένας τρόπος προστασίας και το έχει δημιουργήσει ο σύλλογός μας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Και με τον τρόπο αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε κατά κάποιο τρόπο είναι και τα φαινόμενα. Είναι σαν την κάρτα που φοράς εσύ αυτή τη στιγμή που βλέπουμε. Ναι, είναι μια τέτοια κάρτα, την έχουν όλοι οι φυσικοθεραπευτές. Και έτσι προστατεύουμε το χώρο μας από τα φαινόμενα αντιποίησης επαγγέλματος. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε όμως να δούμε. Ένας αθλητής βρίσκεται στον χώρο που αθλείται. Ναι. Και κάτι πάθει. Λοιπόν, η κάκωση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, του αθλήματος. Κατά διάρκεια της προπόνησης, μετά την προπόνηση ή από σύγκρουση με έναν αντίπαλο, από έναν κακό αγωνιστικό χώρο ή από ένα κακό υπόδημα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να γίνει μια αθλητική κάκωση. Όπως είπαμε, κάθε μία έχει την ιδιαιτερότητά της. Όταν αυτή συμβεί, ο φυσικοθεραπευτής που είναι στο γήπεδο ή ο γιατρός ή και οι δύο μαζί πλησιάζουν τον αθλητή και οι δύο του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες αρχικά και βέβαια με διάφορους τρόπους, με διάφορα τεστ. Με τη γνώση τους και με τα χέρια τους, την κυριολεξία αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουν τι μπορεί να έχει συμβεί στον αθλητή. Είναι αυτό η πρώτη επαφή, έτσι. Ο αθλητής ανάλογα. Και θα καταλάβει τι ακριβώς έχει πάθει ο αθλητής, ο φυσικοθεραπευτής. Ναι. Παίζει ρόλο το είδος της κάκωσης. Ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής θα καταλάβουν αν ένας αθλητής έχει πάθει μια θλάση, ή αν έχει πάθει ένα κάταγμα, ή ένα εξάρθρημα, ή μια ρήξη ενός συνδέσμου. Ή ακόμα κάτι πιο επικίνδυνο, αυτό που λέμε του γύρισε η γλώσσα, που δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πλησιάσουν τον αθλητή, θα του δώσουν πρώτες βοήθειες και θα τον βοηθήσουν στο να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο άμεσα. Θα επανέλθει ή να μην επανέλθει. Ή αν θα πρέπει να συνεχίσει, ή αν θα πρέπει να αποσυρθεί για να κάνει κάποιες θεραπείες ή για κάποιον έλεγχο ιατρικό, ακόμα μεγαλύτερο, σε περίπτωση που κρίνουν ότι η ζημιά είναι αρκετά σοβαρότερη.
Εσύ ποια θεωρείς ότι είναι πιο σημαντική η κάκος? Για έναν αθλητή. Εγώ θεωρώ ότι η πιο μεγάλη ζημιά σε έναν αθλητή είναι η ρήξη πρόστιχη αυτού του συνδέματος στο γόνατο. Διότι και θέλει μεγάλο χρόνο αποθεραπείας και υπάρχουν διάφορα είδη ρήξης και θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση και από τον γιατρό και από τον φυσικό θεραπευτή. Και θέλει και καλή συνεργασία μεταξύ αθλητή και φυσικό θεραπευτή ώστε να επανέλθει ο αθλητής στο γήπεδο. Είναι αρκετά μεγάλη ζημιά. Ωραία, να πάρουμε λιγάκι την ακολουθία πώς είναι. Είναι ο αθλητής στο χώρο του, κάτι παθαίνει, χτυπάει, είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος του δίνει, ας το πούμε, τις πρώτες βοήθειες που πρέπει εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσει. Του λέει τι θα πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Μιλάμε τώρα για τον πρόστιχο αυτό το σύνδεσμο, όπως είπαμε, έτσι. Αφού γίνει ο τραυματισμός, ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής μπορούν να καταλάβουν να υπάρχει κάποια κάκωση στον πρόστιχο αυτό το σύνδεσμο με διάφορα τεστ που κάνουν με τα χέρια τους. Συγκεκριμένα, ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής μπορούν να πιάσουν την άρθρωση του γόνατος, να το τραβήξουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα τεστ που κάνουμε και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ξέρεις κάτι. Αυτή τη στιγμή πιθανολογώ ότι ο πρόστιχο αυτό το σύνδεσμο έχει μία ζημιά. Ο αθλητής αποσύρεται από τον αγωνιστικό χώρο, από το γήπεδο. Και για να το πιστοποιήσεις το πρόβλημα να το δεις, συνήθως γίνεται μια μαγνητική τομογραφία όπου θα φανεί η ρήξη του χιαστού και ο βαθμός της ρήξης, αν είναι μια ολική ρήξη ή μια μερική ή μια ακόμα μικρότερη κάκωση, και γίνεται και μια συνοδεία ακτινογραφία έτσι ώστε να δούμε αν έχει αποσπαστεί κάποιο κομμάτι από το οστό ψηλό, το οποίο θέλει και αυτό ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαζί με την αντιμετώπιση της ρήξης του χιαστού. Από εκεί πέρα, αν είναι μια κάκωση πρώτου βαθμού, μικρή με ρήξη του χιαστού, υπάρχουν βαθμίδες, ώστε να και ανάλογα τη βαθμίδα έχουμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Αν είναι μια ρήξη πρώτου βαθμού, μια απλή κάκωση δηλαδή, αντιμετωπίζεται πιο εύκολα. Όπου με ένα συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας, φυσικοθεραπείας, φαρμακευτικής αγωγής και συγκεκριμένο ασκησιολόγιο που δίνει ο φυσικοθεραπευτής, ο ασθενής επανέρχεται γρήγορα ξανά στους αγωνιστικούς χώρους. Αν είναι μια κάκωση δευτέρου βαθμού, εκεί λέμε ότι μπορεί να είναι και μια μερική ρήξη, εκεί εξαρτάται. Αν ο αθλητής είναι ένα άτομο το οποίο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, είναι επαγγελματίας αθλητής ή έχει βλέψει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, ένας νέος άνθρωπος, δεν υφίσταται μερική ρήξη. Κανονικά και αυτή του δεύτερου βαθμού, ναι, φυσικοθεραπευτικά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να μειώσουμε το είδημα, να δυναμώσουμε το γόνατο, ο άνθρωπος να είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του χωρίς πρόβλημα, χωρίς πόνο. Αρχικά χωρίς πόνο. Γιατί με τα χρόνια, αν την αφήσουμε τη ρήξη, μπορεί να εξελιχθεί σε αρθρίτιδα. Το λες κάθε φορά αυτό, ότι αν αφήσεις κάτι, μετά. Μπορεί να μεγαλώσει. Ναι. Εννοώ λοιπόν ότι αν μια ρήξη μερική δευτέρου βαθμού που δεν θα χειρουργηθεί, γιατί όπως είπα, ο αθλητής μπορεί να πει κόβω τον αθλητισμό, δεν το χειρουργώ, το αφήνω το γόνατό μου. Αυτή η μερική ρήξη, αν δεν την προστατέψει ο άνθρωπος με συγκεκριμένο ασκησιολόγιο και με φυσικοθεραπεία, μπορεί αργότερα, μεγαλώνοντας, να εξελιχθεί σε μια αρθρίτιδα. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο συγκεκριμένο. Ναι. Ποιος είναι? Στη μερική ρήξη, λοιπόν. Εάν η μερική ρήξη, σύμφωνα με την κοινή απόφαση γιατρού και ασθενή, οδηγηθεί στο να μην χειρουργηθεί και ο φυσικοθεραπευτής θα ακολουθήσει ένα συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας, όπου θα μειώσουμε το είδημα, θα δυναμώσουμε την άρθρωση και θα επαναφέρουμε. Ο χρόνος αποκατάστασης. Ο χρόνος αποκατάστασης σε μια μερική ρήξη μπορεί να διαρκέσει 20 μέρες έως 1,5-2 μήνες. Το οποίο όμως μπορεί εκείνος να πηγαίνει και να αθλείται ή δεν να αθλείται. Ανάλογα. Δίνουμε συγκεκριμένο ασκησιολόγιο που πρέπει ο αθλητής, ο συγκεκριμένος άτομο, να ακολουθήσει βήμα-βήμα για να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Εάν όμως χειρουργηθεί, τότε η λογική είναι εντελώς διαφορετική. Και μπαίνει σε ένα εξάμηνο πρόγραμμα αποκατάστασης, όπου και εκεί πέρα, βήμα προς βήμα, βδομάδα προς βδομάδα, δίνουμε άλλο ασκησιολόγιο και προετοιμάζουμε την εξέλιξη. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την περίπτωση, γιατί πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να έχει τις γνώσεις, ώστε κάθε εβδομάδα να δίνει το σωστό πρόγραμμα θεραπείας. Αλλάζει. Γιατί σε περίπτωση χειρουργείου πρέπει να ξέρουμε ότι το μόσχευμα. Παράδειγμα, στο εξάμηνο έχει 50% αιμάτωση, στον χρόνο 98% αιμάτωση. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σταδιακά για πάρα πολλούς λόγους. Και βέβαια, αν υπάρχει μια ολική ρήξη, αυτό που λέμε ρήξη τρίτου βαθμού, και εκεί πέρα πάλι γίνεται επέμβαση από τον ορθοπαιδικό, γίνεται αρθροσκόπηση
και ο φυσικοθεραπευτής ακολουθεί το ανάλογο πάλι πρόγραμμα θεραπείας. Φάνη, να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα το συγκεκριμένο? Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες υγείας, και ορθοπαιδικούς και φυσικοθεραπευτές. Η ρήξη προς το χειραστή είναι μια αθλητική κάκωση που συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα αθλήματα. Η χώρα μας έχει και το υλικό και τις υποδομές και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν σωστά αυτού του είδους την κάκωση. Και οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί είναι άρτια εκπαιδευμένοι και κάνουν πάρα πολύ σωστές αρθροσκοπήσεις ανάλογα το είδος της ζημιάς. Και οι φυσικοθεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι υπάρχουν στη χώρα μας φυσικοθεραπευτές όπου τους επισκέπτονται αθλητές από το εξωτερικό και τους εμπιστεύονται την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά ισχύει αυτό. Είμαστε μία από τις χώρες που είμαστε πρωταγωνιστές. Υπάρχουν πολλοί. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε και τους σωστούς και καλούς γιατρούς εδώ στην Ελλάδα. Καλό είναι να βρεθεί μία λύση και να βελτιώσουμε όλη τη. Σε όλα τα επίπεδα. Τη ποιότητά μας και τη χώρα μας και τα πάντα και να φέρουμε πίσω αυτούς που έχουν φύγει. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες φυσικοθεραπευτές και γιατροί στο εξωτερικό, ερευνητές που έχουν κάνει μελέτες και πολλές έρευνες και έχουν φτιάξει ίδιοι προγράμματα θεραπείων και αποκατάσταση σε πολλά θέματα υγείας. Η στήριξη προς το χειραστού δεν υστερούμε από καμία χώρα της Ευρώπης και βέβαια του κόσμου. Ίσως είμαστε και από τις καλύτερες χώρες. Πολύ ωραία, αυτό μας δίνει δύναμη. Μας δίνει δύναμη και ευτυχώς έρχεται και νέα γενιά φυσικοθεραπευτών συνεχώς, όπου έχουν βελτιωμένες παροχές και συνεχώς δίνουμε στους αθλητές καλύτερη ποιότητα θεραπείας. Εγώ νομίζω ότι και η σωστή ενημέρωση είναι που φέρνει σε πρώτη προτίμηση τους φυσικοθεραπευτές. Πρέπει, ναι, πρέπει συνεχώς να είμαστε ενημερωμένοι, πρέπει συνεχώς να είμαστε online που λέμε, γιατί συνεχώς βγαίνουν νέα πράγματα και πρέπει να ενημερωνόμαστε. Το ότι οι γιατροί βρίσκουν άλλες μεθόδους χειρουργείων, ανέμαχτους π.χ., αναγκάζει και τον φυσικοθεραπευτή να βρίσκει νέους τρόπους θεραπείων ώστε να ακολουθήσει το χειρουργείο του γιατρού. Τα παλιά ανοιχτά χειρουργεία, που γινόταν μια μεγάλη τομή στο γόνατο, έχουν καταργηθεί. Βλέπουμε ότι γίνονται τώρα δύο τρυπούλες. Κάπου τώρα τελευταία κυκλοφορεί και μια έρευνα που δείχνει ότι η αποκατάσταση προς το χειραστού γίνεται και ανέμακτα. Το πού θα καταλήξει η επιστήμη κανένας δεν το ξέρει. Σίγουρα όμως το πάντρεμα του γιατρού και του ορθοπαιδικού που θα κάνει το χειρουργείο και του φυσικοθεραπευτή είναι μεγάλο και μαζί συνεργάζονται ώστε να βοηθήσουν τον αθλητή να επανέλθει στην αθλητική δραστηριότητα. Και γιατί και για στο πρώτο βαθμό είπαμε ότι το πηγαίνουμε πάλι σταδιακά και στο δεύτερο και στο τρίτο. Αν έχει γίνει χειρουργείο, πάλι ακολουθούμε συγκεκριμένο πρόγραμμα θεραπείας. Το χειρουργείο τώρα έχει διάφορες παραμέτρους. Ο γιατρός ανάλογα με το μόσχημα. Που φυσικά τα αποφασίζει ο γιατρός αυτό. Ποτέ δεν τα αποφασίζει ο φυσικοθεραπευτής. Ο φυσικοθεραπευτής δεν θα επιλέξει το πότε θα γίνει και τον τρόπο, και τον τρόπο του χειρουργείου. Έτσι και αλλιώς ο φυσικοθεραπευτής δεν το κάνει το χειρουργείο. Mm-hmm. Ο φυσικοθεραπευτής όμως θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό, να πάρει τις λεπτομέρειες του χειρουργείου στα χέρια του, να έχει ενημερωθεί για πάρα πολλούς λόγους. Το ένα είναι να ξέρει το είδος του δημοσχεύματος που χρησιμοποιεί ο γιατρός και για να δημιουργήσει ξανά το νέο σύνδεσμο. Γιατί ο πρόσθετος χειραστός, όταν κοπεί τελείως, τοποθετείται ένα μόσχευμα από τον γιατρό. Άρα λοιπόν παίρνει τις πληροφορίες του φυσικοθεραπευτής για το είδος του δημοσχεύματος. Ανάλογα με το μόσχευμα, έχουμε και ανάλογη θεραπεία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Παίρνει επίσης πληροφορίες για το αν υπήρχε κάποια ζημιά συνοδή κάκωση κάποιου πλαγίου συνδέσμου. Αν υπήρχε κάποια κάκωση συνοδή σε χόντρο, σε μηνίσκο, στην επιγονατίδα. Είναι κάποια ανατομικά στοιχεία τα οποία και αυτά αν έχουν φλεγμονή, ο φυσικοθεραπευτής πρέπει και με αυτά να ασχοληθεί, έτσι ώστε να δυναμώσει σωστά το γόνατο, να διώξει το ίδρυμα και προοδευτικά να το κλείσει. Και σιγά 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 να επαναφέρει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Τον πρώτο ένα μήνα είναι πάρα πολύ σημαντική η αποθεραπεία, γιατί είναι ο χρόνος που χρειάζεται το γόνατο ώστε να μειώσουμε το ίδημα, να πάρουμε τις σωστές μοίρες πίσω. Τι εννοώ, να κλείσουμε σωστά το γόνατο και βέβαια να επαναφέρουμε σιγά σιγά τον ασθενή μας στη βάδιση. Το κομμάτι όπου θα τον επαναφέρουμε στο τρέξιμο, στην πλήρη σκάμψη γόνατος και εννοούμε μεγαλύτερα φορτία, θα γίνει στους επόμενους μήνες με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με αρκετή δουλειά και από τον φυσικοθεραπευτή και από τον ασθενή. Περισσότερο μετά τον 1,5 μήνα ο ασθενής
ακολουθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο και εντατικό πρόγραμμα κινησιοθεραπείας. Τον πρώτο 1,5 μήνα γίνεται μαζί με τις βασικές ασκήσεις, υπάρχει κάποια ομάδα ασκήσεων βασικών που κάνουμε, γίνεται και έντονη μηχανοθεραπεία, το λέμε στους ψυχοθεραπευτές, όπου χρησιμοποιούμε τα διάφορα μας μηχανήματα, έτσι ώστε να μειώσουμε... πάμε σε μηχάνημα, δεν είναι μόνο χειροναχτικό. Όχι, δεν είναι μόνο χειροναχτικό, δεν είναι μόνο η άσκηση. Το πρώτο διάστημα χρησιμοποιούμε για τον πόνο, ηλεκτροθεραπεία, για το είδημα, διάφορα μέσα. Πολλές φορές κάποιες ειδικές ταινίες για να υποχωρήσει το είδημα, κάνουμε και κάποια ειδικά δεσίματα. Κάθε φυσιοθεραπευτής έχει διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσει το αρχικό είδημα και διάφορους τρόπους στο να αρχίσει να κάνει την ενδυνάμωση του τρακεφάλου. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του, ώστε να φτάσει στο σημείο που θα μπούμε και καλά στον δεύτερο μήνα, όπου θα αρχίσει να κάνει ποδήλατο, θα αρχίσει να κάνει κάποιες ασκήσεις με λάστιχα. Έχει βήμα-βήμα, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ο τρόπος αντιμετώπισης ενός χειρουργείου προς τη χειραστού. Αυτό μπορούμε να το πάθουμε να πάσαρε και στιγμή ακόμα και όταν κάνουμε και μια απλή γυμναστική που πάμε να κάνουμε στο γυμναστήριο, σωστά. Ο πρόσθετος χειραστός σύνδεσμος είναι ένα πάρα πολύ δυνατός και ισχυρός σύνδεσμος του γόνατος. Και γι' αυτό όταν κοπεί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές αθλητικές ακούσεις. Κρατάει την κνήμη στο να μην κάνει μια συρταρική κίνηση, στο να μην φύγει μπροστά. Άρα λοιπόν... Θέλεις να μου δείξεις, είναι όπως είναι τώρα που το βλέπουμε... Ναι, αυτό είναι ένα, ας πούμε, ένα αντίγραφο, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την κατάληξη του τετρακεφάλου, η επιγονατίδα μας και ο πρόσθετος γιαστός, η μηνίσκη είναι εδώ, το μοιραίο οστό, η κνήμη και εδώ υπάρχει στο κέντρο ένα σύνδεσμος, ο πρόσθετος γιαστός σύνδεσμος, ο οποίος αυτό που εμποδίζει είναι να, τι να γίνει, να φύγει η κνήμη μπροστά-μπροστά. Άρα λοιπόν ο πρόσθετος γιαστός σύνδεσμος είναι εδώ, κρατάει την κνήμη σταθερή στο γόνατο, να μην φύγει μπροστά και έχουμε αστάθεια. Τη στιγμή της κάκωσης δημιουργείται είδημα, ο αθλητής μπορεί να μας αναφέρει ότι άκουσα και ένα θόρυβο, ακούγεται ένας θόρυβος, ένα ψηλό, ένα κρακ, και όταν σηκωθεί εμφανίζει αστάθεια. Πάρα πολλοί έχουν καλό δυναμωμένο μυϊκό σύστημα και μετά τις πρώτες μέρες της κάκωσης δεν εμφανίζουν αστάθεια, γιατί ο μυς συγκρατεί την άρθρωση σταθερή. Όμως πρέπει να, βέβαια, να κάνουμε τη διάγνωση ότι υπάρχει ρήξη πρόσθετου χειαστού με τη μαγνητική τομογραφία του γιατρού. Και καλό είναι, αν είμαστε αθλητές και θέλουμε να συνεχίσουμε, να χειρουργούμαστε όπως είπαμε. Το να αφήσεις κομμένο τον χειαστό σύνδεσμο, επειδή προοδευτικά το σώμα μας μεγαλώντας αλλοιώνεται, αυτό που θα συμβεί είναι να φαγωθούν οι χόνδροι και να δημιουργηθεί αρθρίτιδα. Γιατί θα φύγει από τη θέση του η κνήμη, θα φύγει από τη θέση της η κνήμη, μπορεί να λοιπόν αργότερα να αλλοιωθούν οι μηνίσκοι και προοδευτικά ο χόνδρος. Έτσι αναπτύσσεται στο αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν ο αθλητής που θα αποφασίσει να φτιάξει το χειαστό του, για μένα κάνει καλό. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται το χειρουργείο του προσθέτου χειαστού του συνδέσμου, να μην μένουμε στην έννοια ότι έχω μερική ρήξη και δεν το χειρουργώ. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι σε αυτή την κάκωση πρέπει να χειρουργούμαστε. Είτε είμαστε αθλητές, είτε όχι. Μπορεί λοιπόν να συμβεί και στον καθένα, μπορεί να γλιστρήσει στο γήπεδο, μπορεί να γλιστρήσει στο γυμναστήριο και να πάθει μια ρήξη προσθέτου χειαστού. Είναι κάτι το οποίο ναι, μεν παθαίνουν πιο πολλοί αθλητές, αλλά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Που και πάλι να πούμε ότι οτιδήποτε συμβεί θα πρέπει να πάμε κατευθείαν στον γιατρό για να τα αντιμετωπίσουμε. Οτιδήποτε συμβεί θα πρέπει να μην το αφήνουμε, γιατί. Μία-δύο μέρες μου έχεις πει. Ναι. Μας είπες και τρεις μερούλες. Ναι. Τρεις μερούλες. Ακριβώς. Και μία ρήξη προσθέτου χειαστού που περνάει και αντιμετωπίζεται εύκολα, καλό είναι να γίνονται και θεραπείες, γιατί ο φυσικοθεραπευτής θα δυναμώσει σωστά την περιοχή ώστε να ο ασθενής, ο αθλητής, να μην υποτροπιάσει. Γιατί μια ρήξη πρώτου βαθμού, δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να γίνει ολική. Άρα λοιπόν το παραμικρό πρέπει ο γιατρός να το ανοιχνεύει, ο ασθενής να πηγαίνει βέβαια στο γιατρό και να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ώστε το πρόβλημα, αν είναι μικρό, να αντιμετωπίζεται. Τώρα, στην περίπτωση του χειρουργείου, όπως σας είπα, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία όπου εβδομάδα με τη εβδομάδα προσθέτουμε ασκήσεις, κάνουμε θεραπεία, μέχρι να φτάσουμε στο εξάμηνο, όπου γίνονται κάποια τεστ. Προσπαθούμε να αποφύγουμε βέβαια και φαρμακευτική αγωγή. Τη φαρμακευτική αγωγή την δίνει ο γιατρός συνήθως μετά την επέμβαση για διάφορους λόγους. Είτε για να μειώσει το είδημα, είτε αν πονάει πολύ ο ασθενής. Εκείνος αποφασίζει. Συνήθως δίνουμε στην αρχή κάποια φάρμακα γιατροί για αυτόν τον λόγο. Κατά τη διάρκεια της πορείας θεραπείας,
τη στιγμή που η θεραπεία εξελίσσεται το μαλά, δεν υπάρχουν ειδήματα και γίνεται και σωστά η θεραπεία, δεν χρειάζονται φάρμακα. Υπάρχει περίπτωση να μην πηγαίνει ο μαλά κάποια θεραπεία, να μας γυρίσει κάτι άλλο. Εάν ο ασθενής δεν ακολουθήσει, πιστά τις οδηγίες του γιατρού και του φυσικοθεραπευτή, δηλαδή πάει να κάνει βάρη νωρίτερα από ό,τι πρέπει, μπορεί να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Να νομίζω ότι είναι δυναμωμένος ή να δυναμωμένος. Ακριβώς. Να πάει τον δεύτερο μήνα του χειρουργείου σε ένα leg extension και να σηκώσει 20 κιλά βάρος. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Αν το κάνει, κινδυνεύει να κοπεί το μόσχευμα. Ή να πάθει ζημιά σε κάποιο χόντρο. Ή να χαλαρώσει το μόσχευμα. Αυτό σημαίνει αμέσως υποτροπή και ότι η δουλειά του γιατρού έχει χαλάσει από τον ίδιο τον ασθενή. Γι' αυτό και οι φυσικοθεραπευτές έχουμε εκπαιδευτεί ώστε κάθε εβδομάδα να δίνουμε συγκεκριμένο ασκησιολόγιο που περιλαμβάνει ασκήσεις συγκεκριμένες και προοδευτικά προχωράμε. Και φυσικά γνωρίζει και τη διατροφή του, πώς θα πρέπει να τη λειτουργήσει ο οργανισμός καλύτερα. Το κομμάτι της διατροφής είναι ιδιαίτερο, βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα εδώ είναι θολό το τοπίο. Οι αθλητές πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο διατροφολόγιο. Το κατά πόσο εφαρμόζεται αυτό στη χώρα μας είναι άλλο θέμα. Δυστυχώς. Θα έπρεπε να υπήρχε και στο κομμάτι της αποκατάστασης προς το υγειαστού συνεργασία και με διατροφολόγο. Γίνεται μόνο στις μεγάλες ομάδες. Στις μικρότερες δεν γίνεται. Είσαι ασθενείς, αθλητές που δεν ασχολούνται με τόσο μεγάλα ομαδικά αθλήματα, ατομικά τα οποία και δεν είναι μεγάλες κατηγορίες, δεν το κάνουν. Σε μεγαλύτερα σωματεία, σε μεγάλο σωματεία, ίσως μπορεί και να γίνει. Όταν φτάσουμε ότι ασθενής πρέπει να πάει να κάνει χειρουργείο. Ναι. Εκεί τι γίνεται. Όπως σου είπα πριν, ότι γενικά χρειάζεται ένα εξάμηνο αποκατάστασης, όπου κάθε μήνας έχει το κομμάτι της θεραπείας του. Κάθε εβδομάδα έχει το κομμάτι της θεραπείας του. Ολοκληρώνοντας τη θεραπεία και προχωρώντας ομαλά όλο αυτό το εξάμηνο, ανάλογα με το είδος του αθλήματος, μπαίνουμε σε ασκησιολόγιο. Όταν το οποίο... λες ανάλογα. Παίζω μπάσκετ, παίζω ποδόσφαιρο, παίζω βόλεϊ. Ανάλογα το είδος του αθλήματος, αρχίζω και δίνω ασκησιολόγια σαν φυσικοθεραπευτής, τα οποία έχουν σχέση πιο άμεση με το άθλημα που κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Πάνω σε αυτό. Παίζει ρόλο αν είναι γυναίκα ή άντρας, που είναι αθλητής μας. Όχι. Όχι τόσο. Με την έννοια ότι το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο, σίγουρα ένας άντρας έχει στο ποδόσφαιρο ένα πιο δυνατά πόδια. Έτσι. Θεωρώ οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και έχουν πιο αργή αποκατάσταση σε σχέση με τους άντρες. Σε αυτό το κομμάτι οι γυναίκες φοβούνται ίσως κάποιες φορές περισσότερο. Αλλά το κομμάτι της θεραπείας είναι ίδιο, αλλάζουν οι εντάσεις και τα φορτία. Όταν φτάνουμε στο εξάμηνο περίπου, που ολοκληρώνεται η θεραπεία, το βασικό, υπάρχει τρόπος να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε το υγιές μέλος, αυτό που δεν χειρουργήθηκε, το καλό μας με το άλλο. Με μισοκίνηση, υπάρχει στη χώρα μας πολλά χρόνια και είναι ένας τρόπος αξιολόγησης των αθλητών αυτός, όπου μετράμε την καλή άρθρωση, τη δυνάμεις και τη φορτία αναπτύσσεις και τις ροπές και το ίδιο κάνουμε και στην χειρουργημένη, έτσι ώστε να δούμε ότι οι διαρθρώσεις έχουν την ίδια λειτουργία κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν διάφορα τεστ δυναμικά τα οποία εφαρμόζουμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα κομμάτι αλμάτων. Δεν μπορείς να πει το πρώτο μήνα να κάνεις άλματα, το δεύτερο ή το τρίτο, απαγορεύεται, είναι λάθος το κομμάτι της θεραπείας. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνει ο αθλητής, επανεντάσσει στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα, το αν θα είναι έτοιμος να μπει να παίξει αγώνα και παιχνίδι είναι καθαρά θέμα προπονητή και γυμναστή της ομάδας. Και πάλι μπορεί να αποτρέψει να... Συνεχώς χρειάζεται η ενδυνάμωση, να συνεχίζει δεν είναι απαραίτητη και βέβαια είναι σημαντικό να γίνεται και στα δύο πόδια και στα δύο γόνατα ενδυνάμωση, έτσι ώστε ο αθλητής να μην υποτροπιάσει το χειρουργημένο μέλος, αλλά βέβαια να προστατέψει και το υγιές, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλές φορές από κακή αποκατάσταση. Να έχω χειρουργήσει το δεξί μου γόνατο και να πάθω ζημιά μετά στο αριστερό. Γιατί το έχει επιβαρύνει περισσότερο. Το έχω επιβαρύνει περισσότερο, δεν το έχω γυμνάσει σωστά, έχει κουραστεί το γόνατο και πάρα πολύ δεν πάτων έτσι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και αφού χειρουργηθούμε και επανέλθουμε, για ένα διάστημα να ακολουθούμε ένα σωστό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, να συμβουλευόμαστε και τον γιατρό που μας έκανε την επέμβαση, αλλά και τον φυσικοθεραπευτή που μας έκανε την αποκατάσταση, ώστε να βλέπουμε το γόνατό μας αν είναι σε καλή κατάσταση. Τι εννοώ, να μην εμφανίζει ειδήματα, να κάνει κατά κάποια διαστήματα μετρήσεις, να συγκρίνει τα δύο γόνατά του αν είναι ίδια, ώστε να προστατέψει και το υγιές γόνατο, όπως είπαμε, αλλά και το χειρουργημένο.
και οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει να μπορεί να το συζητήσει για να βρείτε τη λύση μαζί. Ακριβώς. Πάντα ο σωστός διάλογος και η σωστή ενημέρωση δίνει λύση ώστε να μην πάθουμε κάποια μεγαλύτερη ζημιά. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές ότι μπορούν να δούνε στο YouTube όλες μας τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Οτιδήποτε ερώτηση θέλουν μπορούν και στη σελίδα μας να μας στείλουν για να μπορέσεις και εσύ να απαντήσεις. Βεβαίως. Και κλείνοντας, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να μην πάθουμε. Ρίξη προστιχιαστού, γιατί γι' αυτό μιλήσαμε. Αν κάνουμε αθλητισμό καλό είναι να προσέχουμε, να έχουμε ένα καλά δυναμωμένο μυϊκό σύστημα, τετρακεφάλου αλλά και μοιραίου του κεφάλου, πρέπει να έχει σωστή αναλογία, που αυτό μπορεί εύκολα να το κάνει ένας φυσικοθεραπευτής να το μετρήσει, που έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Γενικά, καλή προθέρμανση, ένα καλό πρόγραμμα προπόνησης με διατάσεις. Ποτέ δεν μπαίνουμε σε ένα αγωνιστικό χώρο κακό, προσέχουμε τα παπούτσια μας να είναι καλά, προσέχουμε το δέσιμό μας. Το να συμβεί κάτι τυχαία στον αθλητισμό, ενώ μια σύγκρουση με έναν άλλο αθλητή πάνω στο παιχνίδι μπορεί να γίνει. Όμως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούμε να τα γλιτώσουμε. Έτσι, σε ένα παρκέ, να μην υπάρχει δρότας, ώστε να μην γλιστρήσουμε. Και συνεχώς να κάνουμε την ενδυνάμωση που μας έχει πει ο προπονητής, ο γυμναστής και ο φυσικοθεραπευτής, ώστε να μην έχουμε ζημιές. Κάνοντας πρόληψη, προλαμβάνουμε πράγματα ώστε να μην καταλέξουμε σε αυτή τη ζημιά που είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά χρονοβόρα για αποκατάσταση. Σωστό. Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δρόμοι υγείας λοιπόν και κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό θέμα το οποίο θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά στη βελτίωση της ζωής σας. Δεν ακούτε καλά όταν γύρω υπάρχει θόρυβος? Έχετε εμβοές στα αυτιά ή στο κεφάλι? Δυναμώνετε πολύ την τηλεόραση και ενοχλείτε τους άλλους? Για προστασία και αποκατάσταση της ακοής, ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας ή ER πρόθεσης. Δωρεάν επισκέψεις κατοίκων και παρακολούθηση. Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Τηλεφωνήστε στο 211 40 66 562. Κλείστε ραντεβού για μια αξιολόγηση της ακοής σας εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, στο 211 40 66 562. ER πρόθεσης. Μπουμπουλίνας 2, Άγιος Δημήτριος.